Μενέλα Οστατασιόπουλο, σύμβουλο έκδοση παραπολιτικών και απογευματινή. Καλησπέρα, Μενέλα. Καλησπέρα, Λαύρο, καλησπέρα και στου ακροατέ. Σε πολεμική προπαρασκευή η Ευρώπη δια πανενδεχόμενο, έτσι γενικώ. Και οι Γερμανοί σε μια φάση αναζήτηση στρατηγικού αναπροσανατολισμού. Ναι, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, η οποία λέει για έναν επανεξοπλισμό με ενιαίες όμως δομές. Ένας επανεξοπλισμός με ενιαίες δομές σημαίνει ότι θα φτιαχτεί, έχουν αναφερθεί και κατά το παρελθόν διάφορες ιδέες, το πρόσφατο παρελθόν της τελευταίας δεκαετίας, διάφορες ιδέες για ένα κοινό ταμείο από το οποίο θα στηρίζεται ο εξοπλισμός των χωρών σε μια ενιαία βάση βιομηχανίας, όπου τον ηγετικό ρόλο θα τον έχει πάλι η Γερμανία, γιατί η πολεμική της βιομηχανία δεν είναι εξελιγμένη και παραμένει ισχυρή. Επίσης υπάρχει βεβαίως και η βιομηχανία των Γάλλων και άλλων, αλλά εκεί θα έχουμε ένα κεντρικό πυλώνα όπου τα πολεμικά εργοστάσια τα οποία θα δουλεύουν θα είναι κατά βάση γερμανικά και η Γερμανία θα επιχειρήσει να ανακτήσει το ρόλο της επανεξοπλιζόμενη και η ίδια γινώντας μετεξελισσόμενη δηλαδή σε μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Πάλι τα ίδια. Ενώ μην ξεχνάμε ότι έχει ήδη δεσμευθεί ο Σόλτς για 100 δις επενδύσεις στους ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία θα υπολογίζει στην πολεμική της βιομηχανία επιπλέον έσοδα αυτού και ταυτόχρονα θα ασκεί και θα ξαναχτίσει αυτό το οποίο της είχε απαγορευτεί μετά την ήττα της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να έχει δηλαδή ένοπλες δυνάμεις. Απ' τη μία θα έχει ένοπλες δυνάμεις και ξέρουμε τι σημαίνει γερμανικό στρατός και ποια είναι η δυνατότητα και πώς οργανώνουν στρατό και ένοπλες δυνάμεις οι Γερμανοί. Και απ' την άλλη, εάν συνεχίσουμε εμείς την ίδια λογική που υπάρχει τώρα, δηλαδή ποια είναι η λογική της Ευρώπης, τη χειρίζεται επί της ουσίας Κομισιόν. Και δημιουργεί ενιαίες δομές πολεμικής βιομηχανίας. Τα κεντρικά λοιπόν εργοστάσια και οι κεντρικές εταιρείες θα είναι στη Γερμανία και ενδεχομένως στη Γαλλία ή στην Ιταλία κάποια πράγματα κτλ. Αλλά η Γερμανία θα ξαναβρεθεί σε κυρίαρχο ρόλο μοιράζοντας παιχνίδι και στους υπόλοιπους, παίρνοντας μέρος των εργοστασίων των δικών της και μεταφέροντας τον γνωστό γερμανογαλλικό άξονα, όπου η Γερμανία είναι ηγετική και η Γαλλία είναι συνακόλουθη, μεταφέροντάς τους πάλι σε όλο το πλέγμα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, του Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Άρα να ισοσταθμίσει τις απώλειες που έχει από την βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία και την υπόλοιπη μέσω των εξοπλισμών. Εδώ λοιπόν, για να βάλουμε ένα μέγεθος, ένα Λέοπαρτ εκτιμάται ότι έχει απόδοση στη βιομηχανία της Γερμανίας, διότι οι όμιλοι είναι συγκεκριμένοι στη Γερμανία, έτσι. Δεν είναι χάος εταιριών, είναι όμιλοι συγκεκριμένοι οι ίδιοι πάντα. Λοιπόν, ένα Λέοπαρτ έχει όφελος, λέει, όσο 2.000 μικρά αυτοκίνητα περίπου. Με αυτή την έννοια, αυξάνοντας την πολεμική βιομηχανία, θα ξεπεράσει αυτό το στάδιο μετάβασης που βρίσκεται αυτή την περίοδο από το 2022 και μετά, υποκαθιστώντας το χρηματοοικονομικό σύμπλεγμα της παγκοσμιοποίησης των τελευταίων 30 ετών από έναν ευρωπαϊσμό ο οποίος στο γερμανικό μοντέλο ταιριάζει με τον επανεξοπλισμό του 1930, της δεκαετίας του 1930, και με την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της βιομηχανίας της του 1950. Αν βάλουμε αυτά τα δύο μοντέλα μαζί θα καταλάβουμε πού μπορεί, επειδή οι Γερμανοί δεν κινούνται με μεγάλη φαντασία, κινούνται με ορισμένες νόρμες. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι εκεί θα βρει η Γερμανία το νέο Imperium, το οποίο νέο Imperium θα το βασίσει εκεί που το βασίζουν και οι υπόλοιποι της Δύσης. Απέναντι σε μια Ρωσία που είναι το κλασικό σχήμα, αλλά έχοντας αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα που της δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενότητα. Ο έλεγχος δε
κοινών κονδυλίων. Πώς είναι η ΚΑΠ, ας πούμε. Ναι, ναι. Πώς είναι, πώς ήταν η πράσινη ατζέντα, η οποία δημιούργησε τα νέα δεδομένα για την αυτοκινητοβιομηχανία. Και αυτό είναι καλό παράδειγμα. Με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που ξαφνικά από την πράσινη στρατηγική και την πράσινη ατζέντα πήγαμε στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έπεσαν όλα τα κεφάλαια και το μάρκετινγκ εκεί. Αυτό δεν τους βγήκε τόσο καλά. Αυτό το έχουν διαπιστώσει από πέρυσι. Διότι δεν είχαν υπολογίσει καλά το δίκτυο ανεφοδιασμού, το οποίο δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένο όσο θα έπρεπε, αλλά και το κόστος αυτών των αυτοκινήτων όταν παθαίνουν κάποια βλάβη. Είναι τεράστιο. Η μπαταρία, ναι, η μπαταρία μπορεί μπαταρία, να έχει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Ενώ λοιπόν εκεί βεβαίως αυτοί βρήκανε και κάναν το εξής, σαν νόρμες τώρα ευρωπαϊκές είναι αυτές, έτσι. Το ξέρουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά να το σκεφτούμε πιο συγκροτημένα. Δηλαδή η αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου επιδοτείται. Δεν επιδοτείται στην Ελλάδα, επιδοτείται στην Ευρώπη. Και ταυτόχρονα προσπαθήσαν με αυτό να καλύψουν και το πρόβλημα με τις στορές και τα κόστη που μπορεί να δημιουργήσει. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο από πέρυσι έχουν καταλήξει, όχι ότι δεν κινήθηκε, αλλά δεν κινήθηκε σύμφωνα με την πρόβλεψη και το master plan που είχαν αυτοί στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Έχουν μια κάμψη στη δυναμική, γιατί ήρθαν πολλοί ιδιοκτήτες αντιμέτωποι με αυτό που λες, τα κόστη συντήρησης αλλαγών κλπ. Ναι, είναι περίπλοκη η τεχνολογία και έχει ορισμένα κόστη πολύ απαγορευτικά, δηλαδή ξαναγοράζεις το αυτοκίνητο. Ναι. Άρα πάνε τώρα... Φεύγουμε λοιπόν από το χρηματοοικονομικό και από την εποχή των τραπεζιτών με την έννοια του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρώπης που το γνωρίσαμε πολύ καλά την προηγούμενη 20ετία από το 96 και μετά, για να το βάλουμε σε μια χρονική σειρά, και πάμε σε μοντέλα πιο παραδοσιακά, δηλαδή όπλα, βαριά βιομηχανία αυτού του τύπου, παραμένουν τα πράσινη ατζέντα, ξέρω εγώ, αλλά μέχρι ένα όριο το οποίο να είναι συμβατό με τη λειτουργία της βαριάς βιομηχανίας, και φεύγουμε από την εποχή αμυγός των τραπεζιτών και των πάντς και γυρίζουμε και μέσω της γεωπολιτικής, με γέφυρα τη γεωπολιτική, σε μια εποχή και στρατηγών. Αρχίζουν δηλαδή, το λέμε σχηματικά βέβαια, ναι. ότι οι στρατηγοί ανακαταλαμβάνουν το ρόλο τους. Μιλάμε για στρατούς, μιλάμε για βαριά βιομηχανία όπλων, όπου δεν είναι πίσω η Ευρώπη και δεν είναι πίσω και η Γερμανία σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις τεχνολογίες με τον ίδιο τρόπο όπως οι Αμερικανοί ή οι Κινέζοι. Αλλά είχε μείνει πίσω η Ευρώπη σε αυτό. Άρα... έχει κοντά και τους Γάλλους που έχουν τεχνολογία πολύ εξελιγμένη. Που είναι πιο εξελιγμένη και πιο διεθνικά συνδεδεμένη στις νέες τεχνολογίες από ό,τι οι Γερμανοί, οι οποίοι χτίζουν στρατό με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το οποίο το γνωρίζουμε. Τα έσοδα της πολεμικής βιομηχανίας θα είναι ένα restart για τη νέα περίοδο, η οποία σε όλες τις περιπτώσεις, απέναντι στη Ρωσία τουλάχιστον σε αυτή τη φάση όπως φαίνεται, αλλά και προς την Ασία, μπορεί να γίνει ψυχροπολεμική με δύο μεγάλες ενότητες, τη Δύση και την Ανατολή, οι οποίες μεταξύ τους θα έχουν συνθήκες όμως διεθνοποίησης. Δηλαδή παρόμοιες με αυτές που είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά ανάμεσα στους δύο κόσμους που θα δημιουργηθούν. Εσωτερικά στους δύο πόλους. Στους δύο πόλους, ναι. Στους δύο πόλους. Περιφερειοποίηση της παγκοσμιοποίησης. Ναι, γι' αυτό, ναι, περιφερειοποίηση της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό το λόγο πώς θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα συμβεί με δασμούς, θα συμβεί με ορισμένα αναχώματα στο να μπορούν να κινούνται τα προϊόντα από εδώ και από εκεί. Βεβαίως η Γερμανία τώρα, αν την παρακολουθήσουμε, γιατί η Γερμανία θέλει πάντα παρακολούθηση πιο στενή από ό,τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, η Γερμανία χτίζει εργοστάσια στην Κίνα. Για να κρατήσει και την αγορά την από εκεί όταν αυτό συμβεί.
Με αυτό εργοστάσια έβλεπα, που είχε εκεί. Αυτό που λες, έβλεπα τις στατιστικές. Εργοστάσια αυτοκινήτων εννοώ. Όλοι αποεπενδύουν από την Κίνα, η Δύση εννοώ, αποεπενδύουν από την Κίνα. Οι μόνοι οι οποίοι συνέχισε η ροή επενδυτικών κεφαλαίων προς την Κίνα είναι από τους Γερμανούς. Αυτοκίνητα και μηχανολογικούς εξοπλισμούς. Όταν στείνεις λοιπόν εργοστάσια στην Κίνα, τα στείνεις σε έναν μελλοντικό, με μια στρατηγική, ότι αν ο κόσμος χωρίσει στη μέση τα εργοστάσια εκείνα, μαζί βέβαια με τους Κινέζους, θα παράγουν προϊόντα για το Ανατολικό Μπλοκ, το νέο Ανατολικό Μπλοκ, για να το πούμε έτσι. Ενώ η υπηρετική Γερμανία, η Μητροπολιτική Γερμανία, με τα δικά της εργοστάσια θα λειτουργεί εντός του δυτικού μοντέλου. Πάλι, πάλι σε δύο βέβαια. Ευρωπαϊκού βέβαια. Άρα συνεχίζει στην ουσία την σύνδεσή της με τον Ευρασιατισμό η Γερμανία. Ναι, βέβαια, ναι, γιατί κατά βάση οι Γερμανοί, μέσα από τη βιομηχανία τους είναι ένας τρόπος πως κινούνται πάντα, θέλουν να είναι και από εδώ και από εκεί. Αυτό θα τους φέρει, συγγνώμη, τώρα επειδή μιλάμε ως ένα βαθμό αυτό τους το δίνουν και οι Αμερικάνοι, δηλαδή οι Αμερικάνοι τους έδωσαν το παράστον φως για επανεξοπλισμό και για να ρεφάρουν την οικονομία τους μέσα στον εξοπλισμό, σύμφωνοι. Τώρα αυτός ο συνδυασμός που λες, δηλαδή μιλιταρισμός και αντίληψη δεκαετίας του 30 και βιομηχανική ανάπτυξη και δυναμική δεκαετίας του 50, είναι θανάσιμο συνδυασμός. Κάποια στιγμή θα τους φέρει σε σύγκρουση πάλι με τους Αμερικανούς αυτό. Εδώ θα γίνει ένα, εδώ και δεν βλέπω ότι εδώ μας προβληματίζει, γιατί μικρές χώρες και έτσι χώρες που στέκονται, που βασίζονται στη διεθνή τους πολιτική για να μπορούν να κινούνται και να έχουν ισχύ σαν την Ελλάδα, δεν μας απασχολεί το εξής πράγμα. Γίνεται μια συζήτηση γενικώς για τον Τραμπ και ότι θα έρθει ο Τραμπ και ότι η Αμερική τραβιέται και ότι θα πάει σε ένα νέο απομονωτισμό. Αυτό δεν προκύπτει εάν έχεις κάποιες συζητήσεις με Αμερικανούς, όχι Αγγλοσάξονες, γιατί εκεί το Λονδίνο έχει τα δικά του παιχνίδια που παίζει. Αν δούμε τους Αμερικανούς, η στρατηγική των Αμερικανών στηρίζεται στο ότι να δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες μια μεγαλύτερη σύγκληση. Αρχικά μια τελωνιακή ένωση που έχει μεγάλη σημασία στο εμπορικό κομμάτι και βαθμιδών Ευρώπη και ΗΠΑ να έρθουν σε συντονισμό, να έρθουν δηλαδή σε σύγκληση ανάλογη με αυτή τη σύγκληση που είχαν το 60, 70, 80, 90 οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που ήταν ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Η Ευρώπη και η Αμερική, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ή γεωπολιτικά, αλλά είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους και στις τεχνολογίες και στο εμπόριο και στην οικονομία. Εάν πάμε λοιπόν σε μια τέτοια λογική, τι λένε, τι θα πούν οι Αμερικάνοι και θα πιέσουν οι Αμερικάνοι σε αυτό. Και εκεί θα διχαστεί η Ευρώπη, θα διχαστεί η Ευρώπη εκεί, διότι οι Αμερικανοί θα επιδιώξουν μια τελωνιακή ένωση αρχικά, καθόλου δασμούς μεταξύ μας και βαθμιδών να δημιουργήσουν μια κοινή αγορά, Ατλαντική Ένωση. Το γνωστό σχέδιο, το Transatlantic Partnership, Trade Partnership, αυτό. Ναι. Το οποίο, για να το πούμε απλά, είναι μια Ατλαντική Ένωση, παρόμοια με τη ζώνη, τουλάχιστον την οικονομική, της Ευρώπης ή της Βορείου Αμερικής. Αλλά της Ευρώπης, δηλαδή αυτό που σήμερα θεωρούμε εμείς εμπορική ζώνη ευρωπαϊκή, ΕΟΚ ας πούμε. Α, τόσο πολύ. ΕΟΚ ας πούμε, ναι. Δεν πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε στην ΕΟΚ. Κοινή οικονομική κοινότητα. Έτσι. Να συγκλίνουν μέχρι και οι τράπεζες και οι κεντρικές τράπεζες ακόμη ας πούμε. Δηλαδή στα όρια της ΕΟΚ να είναι μια Ατλαντική Ένωση, μια Ατλαντική ζώνη, Ατλαντική. Το λέμε με την έννοια πως έχουμε το ΝΑΤΟ. Το οικονομικό ΝΑΤΟ. Ναι, έτσι να είναι σαν οικονομικό ΝΑΤΟ και πολιτισμικά και τα υπόλοιπα και όλα τα. Και να είναι ο πυρήνας της Δύσης με άνοιγμα στο νέο κόσμο. Αυτό που σε αυτή τη Δύση θα θεωρηθεί νέος κόσμος είναι η Αυστραλία, η οποία είναι
και ανεκμετάλλευτη σε μεγάλο βαθμό ως Ήπειρος. Και στην Ασία είναι σημαντικές δυνάμεις, εκτός της Ιαπωνίας, η Κορέα, Βιετνάμ κλπ. Το Βιετνάμ, βεβαίως, αυτές είναι η Κορέα, το Βιετνάμ και η Ιαπωνία μετά. Αυτό είναι... Είναι και η Ινδία στο σχήμα αυτό. Η Ινδία είναι μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις που ενδιαφέρει τους Αμερικανούς και εκεί έχουμε και εμείς άμεση εμπλοκή. Η Ινδία αυτή τη στιγμή είναι επαμφωτερίζουσα, αλλά αρχίζει να γίνεται δυτικότροπη και θα το δούμε καλύτερα το 25, να τελειώσει λίγο και ο πόλεμος εδώ στην Μέση Ανατολή, να βρουν τα πράγματα μια σειρά, να σταματήσουν οι συγκρούσεις, να βρουν μια σειρά, να έχουν νέες ηγεσίες και στην Αμερική και μετά θα δούμε τις συμφωνίες του Αβραάμ και την Ινδία την έχουμε, είναι μια δύναμη ασιατική η οποία μας απασχολεί πλέον και εθνικά, στρατηγικά, γεωπολιτικά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα μια άνω τελεία για να συνεχίσουμε αύριο αν έχεις και εσύ χρόνο να πάμε να δούμε πώς θα κουμπώσει η Ελλάδα. Πώς θα κουμπώσει η Ελλάδα σε όλο αυτό, γιατί εδώ ανοίγονται ευκαιρίες, έτσι. Ανοίγονται ευκαιρίες, αλλά δημιουργούν και προβλήματα. Και προβλήματα, ναι. Θα πρέπει να κάνουμε επιλογές. Οι Γερμανοί, πάντως, είναι τρομερό το διαρκές καμπάκ των Γερμανών και η γεωπολιτική αιμονή τους, έτσι. Είναι τρομερή. Είναι μια προσέγγιση η οποία συμπληρώνει τον καθηγητή. Δηλαδή είναι η μία και είναι και η άλλη. Και άλλη, ναι. Επειδή έφτασε στα όρια το μοντέλο τους, πάνε τώρα και το νέο μοντέλο. Ήδη έχουν ξεκινήσει το 22. Η χειρότερη χρονιά τους, η χρονιά σοκ, και κλείνουμε αυτό, ήταν το 22, όταν βρεθήκανε σε στρατηγική αμηχανία και σε ενεργειακή ανεπάρκεια. Αλλά τώρα δούμε τα φετινά τους στοιχεία. Είναι σε μια φάση μετάβασης, αλλά κινούνται. Δηλαδή δεν είναι στην ίδια δύσκολη θέση που ήταν το 22. Ωραία. Πάμε αύριο να δούμε πώς θα κουμπώσουμε εμείς αυτό, γιατί εδώ υπάρχουν ευκαιρίες και υπάρχουν και θέματα. Θα αναγκαστούμε να πάρουμε. Ναι, υπάρχουν. Ωραία. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μενέλα Στασιόπουλος.